κατάσταση πολιορκίας, αν μου επιτρέπετε, και εκτάκτου ανάγκης, βρίσκεται ένα χωριό και αναφέρομαι εκεί στο δάσος των Κουμών, στο Ρέθυμνο, καθώς πολιορκείται μια ολόκληρη κοινωνία, ολόκληρο το περιβάλλον, από κάποιες οι οποίες προκαλούν μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Πάμε στον κύριο Μανώλη Πενθερουδάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί της περιοχής Κουμών στο Ρέθυμνο. Κύριε Πενθερουδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Πανεδόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι να κάνουμε. Για πείτε μας, τόσο έντονο το πρόβλημα εκεί με τις κάμπιες. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για μας. Για το δάσος το δικό μας είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, δεν υπάρχει. Έχουμε πλέον, θεωρούμε ότι δεν θα βρούμε την υγειά μας με αυτό. Ναι. Έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έχει ξεραθεί τελείως δηλαδή, δεν υπάρχει φύλλο πάνω σε δέντρο. Θα είδατε και στο ρεπορτάζ. Βέβαια. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και δεν ξέρουμε, ενώ εμείς κάνουμε προσπάθεια τα δύο τελευταία χρόνια να μας δώσουν λίγο σημασία. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Αυτή τη χρονιά ίσως έχουμε καταφέρει κάτι παραπάνω. Μιλήσαμε με το Υπουργείο, με το Τμήμα Δασοπροστασίας και με συγκεκριμένο υπάλληλο που μας έχει δώσει λίγο παραπάνω σημασία. Βέβαια, να πούμε ότι και για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν το γνωρίζουν. Καμία δασική υπηρεσία δεν γνωρίζει αυτή την έκταση του προβλήματος. Δεν έχουν γνώση πάνω σε αυτό. Κύριε Πενθερουδάκη, ερώτηση. Το πρόβλημα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Από τη μία και... Τα τελευταία τρία χρόνια. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο, ο αυξημένος πληθυσμός εκεί? Κοιτάξτε, υπήρχε πάντα από κάποια, πάντα υπάρχει κάποια, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή, τα δέντρα αντέχανε τα μικρά χτυπήματα. Τώρα ο πληθυσμός είναι άπειρος. Πλέον με την παλάμη πρέπει να τις βγάλεις από τα δέντρα. Με την παλάμη. Μιλάμε για ένα φαινόμενο. Οι αρμόδιοι τι λένε, οι επιστήμονες τι λένε, ποια η λύση? Οι επιστήμονες λένε ότι οι αεροψεκασμοί πλέον απαγορεύονται. Πλέον. Ένα τέτοιο δάσος, με μια τέτοια έκταση, με δέντρα που ξεπερνούν τα 30 μέτρα, δεν μπορεί να ψυκαστούν με ένα ψυκαστικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η έκταση είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε μέσα στο δάσος με οχήματα. Άρα, το δάσος θα καταστραφεί εντελώς. Πρώτον των πυλών, λοιπόν, μια οικολογική καταστροφή. Το θέμα είναι να λάβουμε και μια απάντηση από τους αρμόδιους, από την επιστημονική κοινότητα. Τι πρέπει να πράξουμε, τι πρέπει να πράξουν οι ίδιοι? Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, γεμίζουν και πολίτες. Φαντάζομαι γεμίζεται με κάποιους όταν πάτε να προσεγγίσετε και την περιοχή, έτσι δεν είναι? Παιδιά, πάμε με το αυτοκίνητο για να καταλάβετε. Ναι. Πάμε με το αυτοκίνητο, περνούμε, απλά περνούμε. Και όταν γυρίζουμε στα σπίτια μας, ναι, και αφήνεις το αυτοκίνητο, κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο χιλιάδες κάποιες. Αυτό μου το μετέφερε συνάδελφος η Στέλλα η Μαθιουδάκη, η οποία κατέγραψε το ρεπορτάζ και μου λέει: Νίκο, προσέγγισα το σημείο, γέμισα με κάποιες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ναι, δεν μπορεί να τα αποτυπώσει τόσο καλά η κάμερα. Τι να σας πω, είναι να κλαίτε. Είναι να κλαίς, να βλέπεις ένα δάσος το οποίο έχει ονόβια δέντρα, ναι, τεράστια δέντρα, το οποίο είναι μαύρο. Μάλιστα. Είναι μαύρο, ναι. Μαύρο, εκεί που πατάς είναι μαύρο. Δηλαδή αυτοί αν δεν κάνουν κάτι, δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ειλικρινά είμαστε στη φάση που δεν ξέρουμε το τι να κάνουμε. Το θέμα μην κάνουν κάτι μόλις καταστραφεί, να έχει καταστραφεί πρώτα το δάσος και μετά να βγουν να πούνε δεν τρέξαμε, δεν ξέραμε, δεν ενεργήσαμε. Και άντε τότε. Κοιτάξτε, να αποδοθούν ευθύνες. Δεν μπορούν... Εμείς δεν θέλουμε να αποδοθούν ευθύνες. Εμείς θέλουμε άμεση αντιμετώπιση. Τι να το κάνω εγώ το να σήξω να τα βάζω με την περιφέρεια, να σωστά τα βάζω με το τμήμα δασοπροστασίας όταν εγώ δεν έχω δάσος. Μάλιστα, μάλιστα. Δυστυχώς. Θέλω όμως να πιστεύω ότι με τα λεγόμενά τους, γιατί μιλάμε συνεχώς στα τηλέφωνα, μάλιστα, ότι θα κάνουν προσπάθειες. Υπάρχουν πλέον επιστημονικοί που θα κάνουν κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μας αφήσουν έτσι. Κύριε Πενθερουδάκη, εμείς δεν μπορούν να το κάνουν. Θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα τα ξαναπούμε.
Θα αφήσουμε λίγο διάστημα να δούμε αν υπάρχει κινητοποίηση και αντίδραση από τους εμπλεκόμενους και θα ξανασυνδεθούμε πάλι με την περιοχή σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε δίπλα μας. Να είστε καλά. Και εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το χωριό. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.